Λοιπόν, φίλες και φίλοι χαίρετε, σήμερα είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά που θα σας γνωρίσω την Αρετή Κολάτου, μία αγαπημένη φίλη η οποία έχει, άργησες αλλά το έκανες, έχει κυκλοφορήσει το πρώτο της βιβλίο, σας το έχω ξαναδείξει. Είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα με τίτλο «Ένα πορτρέτο για την Περσεφόνη». Αρετή μου, το διάβασα. Ευχαριστώ. Εγώ, Ευχαριστώ. εγώ σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ. Καταρχάς, είναι ένα λογοτέχνημα, εντάξει. Επειδή αρετή έχει διαβάσει τα δικά μου τα βιβλία, τα δικά μου τα βιβλία είναι δοκιμιακό στυλ γραμμένα. Το δικό σου είναι όντως νέα ελληνική λογοτεχνία. Να πω λίγα λόγια για το βιβλίο πρωτού σου κάνω ερωτήσεις. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως βλέπετε πως είναι το εξώφυλλο, έτσι αισθαντικό, μυστηριώδες, θα μας πεις και για τον πίνακα το εξώφυλλο μετά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γεμάτο Ελλάδα, είναι γεμάτο ιστορία, είναι γεμάτο ιστορία της λογοτεχνίας και είναι γεμάτο εικόνες, μυρωδιές, πρόσωπα, φωνές και επίσης έχει μια μεγάλη ιστορία αγάπης, η οποία όμως είναι, να σου πω κάτι, το βιβλίο εγώ το είδα σαν μια αρχαία ελληνική τραγωδία μου φάνηκε η επιλογή του. Έχει τέτοια στοιχεία. Όπως έχει και την κάθαρση στο τέλος. Ναι, υπάρχει και κάθαρση στο τέλος. Ναι, αυτό θα σου έλεγα γιατί προλίγου προτού καταφέρουμε να μπούμε στο ζου. Έχω τελειώσει το βιβλίο και όντως έμεινα με ένα αίσθημα κάθαρσης, με μια γλυκύτητα αναμεμειγμένη με πικράδα. Δεν θα Έτσι. προδώσω την πλοκή του βιβλίου. Αλλά ως ψυχολόγος και θεραπεύτρια, φτάνοντας στο τέλος, λέω: «Όχι, ρε παιδί μου, αν οι άνθρωποι κατάφερναν να νικήσουν τους δαίμονές τους νωρίτερα, θα είχα μια ευδαίμονα ζωή». Όμως είναι, τι να σου πω, είναι ζωηρό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο της ζωής. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Μου άρεσε το ζωηρό. Ναι, είναι Με αυτή ζωηρό. τη σημασία που του δίνεις εσύ, Ναι, βιβλίο είναι της ζωής. ζωηρό. Δηλαδή, διαβάζοντας το, άσε που δεν μπορούσα να τα αφήσω. Στην αρχή διάβαζα πολύ αργά, γιατί ήθελα να, εννοείται θα ξαναδιαβαστεί, δεν είναι βιβλίο που το διαβάζεις μια φορά. Διάβαζα πολύ αργά το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα δύο κεφάλαια, γιατί ήθελα έτσι να απορροφήσω τις λέξεις, τους ήχους. Είσαι τεχνίτρα στη γλώσσα, εντάξει, ναι, είσαι. Επίσης ήθελα να ψάξω τις παραπομπές, γιατί δίνεις πολλές παραπομπές, οι οποίες και θυμίζουν πράγματα που έχουμε διδαχθεί, αλλά δίνουν και περιέργεια για να μάθουμε και άλλα πράγματα και για την ιστορία μας και για διάφορες περιόδους του ελληνισμού. Και μετά δεν μπορούσα να το αφήσω και ήθελα να μάθω τι έγινε. Και προς το τέλος είχα αρχίσει να καταλαβαίνω λίγο το... θα μπορούσε να είναι και ένα crime και ένα μυθιστόρημα crime. Όχι μέσα Θα αγγελικό crime. μπορούσε να είναι πράγματι, αλλά Θα δεν μου μπορούσε να είναι κολλήσει. και crime, ναι, αλλά είναι και ψυχογράφημα. Υπάρχει μέσα Εδώ είναι ο δικός σου χώρος. Εδώ είναι ο δικός σου ακριβώς χώρος. Εδώ θέλω Είναι... να είμαι αυστηρή. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι αυτοβιογραφικό, όχι. Έχει, όπως κάθε βιβλίο, κάθε συγγραφέα, έχει κομμάτι αυτού που γράφει. Εν πωλής είναι αυτοβιογραφικό. Έχει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, έχει εμπειρίες, έχει γεγονότα που με σημάδεψαν, έχει σχέσεις, έχει αγάπη, έρωτα, ανέφικτο και εφικτό, έχει την ομορφιά της και τη γλύκα της ζωής, έχει πόνο, δάκρυ, γέλιο, χαρά. Αισθάνομαι ότι όλα αυτά τα στοιχεία, ο έρωτας είναι
μια μεγάλη δοκιμασία που περνάει ο άνθρωπος. Δοκιμασία ειδονής. Είναι και πόνος όμως. Μαζί δεν πάνε αυτά. Πόνος και χαρά, πόνος και ομορφιά, θλίψη και γοητεία της θλίψης, αυτογνωσία μέσα από τον έρωτα, αυτογνωσία μέσα από τον πόνο, καταλήγουμε κάπου. Γινόμαστε πιο σοφοί, γεμίζουμε, αισθανόμαστε όμορφα όταν βιώνουμε τον έρωτα. Μετά με την νοσταλγία πάλι όμορφα αισθανόμαστε. Θα σου πω κάτι, εγώ θα ήθελα, αν είχα ακόμη το γραφείο, να καθίσω στο γαλάζιο μου καναπέ και τον Αριστίδη και την Περσεφόνη. Αυτοί οι δύο χρειαζόντουσαν οξία ψυχοθεραπεία. Κυρίως η Περσεφόνη όμως. Κυρίως η Περσεφόνη, γιατί η Περσεφόνη είναι ο ορισμός της αυτοκαταστροφικότητας, η οποία δεν προέρχεται από κακία. Προέρχεται από εσωτερικά άλλη τα ζητήματα, τα οποία έρχονται και βάζουν εμπόδιο στην εκπλήρωση της ευδαιμονίας, η οποία είναι μπροστά στα μάτια της. Δηλαδή, είναι πολύ τραγικό πρόσωπο η Περσεφόνη. Και ο Αριστίδης έχει τη δική του τραγικότητα. Όμως ο Αριστίδης, επίτρεψε μου να σου πω, ήταν γενναιότερος της Περσεφόνης. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Γι' αυτό εξάλλου ο Αριστίδης είναι στο προσκήνιο πάντα. Η Περσεφόνη βγαίνει σχεδόν σε όλο το βιβλίο πίσω από τον Αριστίδη, μέσα από τον Αριστίδη, πάντως σε δεύτερο πλάνο. Και μόνο στο τέλος του βιβλίου η Περσεφόνη βγαίνει μπροστά και μας βγάζει, ξεγυμνώνεται και βγάζει όλο της τον εαυτό. Ο Αριστίδης δεν μπορούσε να τα ξέρει αυτά που αποκαλύπτει η Περσεφόνη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως λέει, επειδή έλειψαν οι απλές κουβέντες, δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν. Έχεις βάλει σε κάποιο σημείο την Άζερ, στη σελίδα 215, να λες για την Άζερ. Η Άζερ μάθαινε πως η αγάπη χωρίς ισότητα δεν υπάρχει και ο Αριστίδης επιτέλους έμαθε ότι η αγάπη δεν ζει χωρίς αλήθεια. Αυτή η πρόταση, που στην ουσία έχει δύο νοήματα, αυτό που έμαθε η Άζερ, μάθαινε η Άζερ μέσα από τη σχέση, πως αγάπη χωρίς ισότητα δεν υπάρχει. Και αυτό που επιτέλους έμαθε ο Αριστίδης, πως η αγάπη δεν ζει χωρίς την αλήθεια, για μένα αυτά είναι δύο τεράστια ψυχοεκπαιδευτικά μαθήματα. Που τα έχεις καταφέρει να τα περικλείσεις μέσα σε μια πρόταση, που εγώ θα έκανα πολλών ωρών βίντεο για να μπορέσω να τα εξηγήσω. Ωραία. Μας χρειάζεται το βίντεο των πολλών ωρών. Νομίζω. Εγώ κάνω επισήμανση, δεν τα έχω λύσει. Ναι, αλλά όμως θίγεις πολύ σημαντικές έννοιες του πώς μπορεί ο άνθρωπος στην ουσία να ξεφύγει από την τραγικότητα του έρωτος ειδωμένου και μέσα από μια λογοτεχνική αλλά και μέσα από μια φιλοσοφική σκοπιά και να περάσει στον έρωτα που είναι το βιωμένο, τον εξελισσόμενο, τον υπαρκτό. Γιατί στην... Γιατί στην ουσία η Περσεφόνη αρνούμενη τον ερωτά της. Δηλαδή έβαλε βέτο στον ερωτά της η Περσεφόνη, αποφάσισε ρε παιδί μου ότι δεν μου αξίζει η ευτυχία, δεν μου αξίζει... Ναι. Για τους δικούς της λόγους η κοπέλα δεν το έκανε από κακία, δεν το έκανε για να πλήξει κανένα, να τραυματίσει, αν και τραυμάτισε πρωτίστως τον εαυτό της και έπειτα και τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τον έρωτα, γιατί ο έρωτας είναι πάντα θεός ζωής και γεννάει. Όχι μόνο ανθρώπους, γεννάει και συναισθήματα, γεννάει και ιστορίες, γεννάει και εξέλιξη. Άθελά της, ενώ είχε μπροστά της ένα υπέροχο δώρο, το κλώτσισε νομίζοντας ότι προστάτευε τον εαυτό της. Ενώ στην ουσία από τι προστάτευσε τον εαυτό της? Από την ευτυχία. Δεν είναι τραγικό. Το λέει στο τέλος ότι της ταιριάζει και στο θάνατο η μοναξιά που είχε όλη της τη ζωή. Αυτοί οι δύο βίωσαν την τραγικότητα μέσα από την αδυναμία να επικοινωνήσουν. Ναι.
Ενώ αν άνοιγαν το χρυσό τους το στόμα, να το άνοιγαν το στόμα τους, και αν οι ήρωες σου μοιράζονταν αυτά που τους κάνουν να ντρέπονται, αυτά που τους έκαναν να ντρέπονται, αυτά που τους έκαναν να φοβούνται, τους φόβους τους, τις αδυναμίες τους, την τροτότητά τους, τη θνητότητά τους αν θέλεις, θα κατάφεραν επιτέλους να βιώσουν τον ερωτά τους, αλλά προτίμησαν, χωρίς να το έχουν συνεννοηθεί. Και νομίζω είναι η Περσεφόνη που έχει πάρει. Έχει πάρει το, πήρε μόνη της την πρωτοβουλία. Προτίμησε να τον αφήσει θειοποιημένο τον έρωτα, να τον αφήσει πάνω σε μία κορυφή και να μην το ζήσει. Ναι. Και ο Αριστίδης όμως είχε τα δικά του πάθη καταφέρει να ελέγξει. Και τον κυνηγούσε κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Ο Αριστίδης έφυγε ουσιαστικά από την Περσεφόνη και γιατί τα που ένιωθε ότι του γλιστρούσε από τα χέρια στη σχέση τους. Παράλληλα όμως υπάρχει ένα περιστατικό ενοχής και ντροπής. Ένα περιστατικό το οποίο του προκάλεσε ενοχές, γιατί εσφαλμένα εκείνος φορτώθηκε ένα γεγονός το οποίο δεν είχε σχέση με τον ίδιο. Ναι. Και αυτό του δημιουργεί. Μιλάς για το γεγονός στην κηδεία του Σεφέρη, αυτό λες. Ναι. Κηδεία του Σεφέρη, και είναι, πραγματικά είναι νεοελληνική ιστορία, μικρασιατική καταστροφή, η πόλη, είναι όλα μέσα. Και τα κύθυρα φυσικά. Τα κύθυρα. Τα κύθυρα. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι τα κύθυρα. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν θέλω να, επιτρέψω στους αναγνώστες να έχουν αυτή τη μαγική αίσθηση ότι βουτάνε στο άγνωστο και συνεχώς παίρνουν πληροφορίες οι οποίες και τους ταξιδεύουν αλλά και τους φέρνουν πιο κοντά στην αλήθεια των ηρώων. Συγγνώμη που ως ψυχολόγος, συγγνώμη επειδή ως ψυχολόγος τα βλέπω λίγο. Εγώ το είδα λίγο σαν μελέτη περίπτωσης. Και λέω, εδώ αυτό ήθελα. Αυτό και ήθελα την Περσεφόνη να την πιάσω από τα φτάκια έτσι τρυφερά, όχι. Και να της πω, κορίτσι μου, μην κλωτσάς την αγάπη. Δικαιούσε να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Είναι έτσι, μου προκαλεί το αίσθημα της αδικίας όταν υπάρχει μια αυθεντική αγάπη και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη ζήσουν. Δηλαδή υπάρχει ο άνθρωπος που σε αγαπάει, που είναι διατεθειμένος να σε αγαπήσει, είσαι εσύ διατεθειμένη να αγαπήσεις, αγαπάς, αλλά φοβάσαι να το δοκιμάσεις. Και σαν να προτιμάς να ζήσεις το λίμεραν, στο λέμε στη γλώσσα της ψυχολογίας, είναι έντονος, ερωτικός, αιμονικός μυρικασμός. Η λέξη είναι λίμεραν στα αγγλικά, που σημαίνει ότι αντί να βιώσω τον έρωτα και την αγάπη, κρατιέμαι προς τα πίσω, είτε συνειδητά είτε χωρίς να το συνειδητοποιώ, υποσυνείδητα αποτραβιέμαι και κάθομαι εδώ στο χείλος του γκρεμού και ειδονίζομαι, χωρίς, με πόνο φυσικά, όχι χωρίς πόνο, όχι ανώδυνα, ειδονίζομαι με το τι θα μπορούσα να βιώσω και προτιμώ και αυτή... Και το πέταξα. Εξαιτίας μου το πέταξα. Δηλαδή η Περσεφόνη, ρε φίλε, πέρασε από τη ζωή του Αριστίδη, από την πρώτη στιγμή που μπήκε μέχρι το τέλος της ζωής του Αριστίδη ουσιαστικά, γιατί οι πραγματικές αγάπες δεν τελειώνουν ποτέ. Όταν... ναι, ο Αριστίδης την είχε την μέσα. Έφερε μέσα του, την έφερε μέσα του Αριστίδη στην Περσεφόνη. Και προσπαθούσε να επικοινωνήσει πνευματικά μαζί της, την έννοια ότι ήθελε να την ακούσει, έστω και αν δεν την είχε απέναντι του, έστω και αν δεν άκουγε τα δικά της λόγια, ήθελε να της μιλήσει, αλλά δεν έβρισκε δρόμο και ο ίδιος. Μα είχε κόψει αυτοί τους δρόμους. Φυσικά θα μου πει, δρόμος... θα μπορούσε και αυτός όταν συναντήθηκαν εκεί που συναντήθηκαν, δεν θα πω πού για να μην... Θα μπορούσε να της πει, έλα, γεια. Θα μπορούσε να της μιλήσει, ναι. Αλλά υπήρχε ένα αδιόρατο πλέγμα το οποίο τους κρατούσε μακριά
σε κλωβούς, άλλον εδώ και άλλον εκεί, και επικοινωνούσαν με σήματα μακριά. Μήπως υπήρχε και μία πιθανότητα, λέω τώρα, τώρα αυτό το σκέφτηκα αυτή τη στιγμή, να ήξεραν ότι εάν ήταν μαζί, δεν θα άντεχαν το να δοκιμαστεί στην πράξη αγάπη τους και να αποτύχει. Άρα προτίμησαν να την έχουν εξειδικευμένη. Ο Αριστίδης το είχε βιώσει αυτό. Και μάλιστα κάποια στιγμή που την αναζήτησε, αν θυμάσαι... Αναζητήθηκε που δεν την βρήκε. Ακριβώς, από φόβο μην τη συναντήσει. Με την πρώτη δοκιμή εγκατέλειψε την προσπάθεια, ανακουφίστηκε και εκεί είπε ότι θα ήθελε να τη δει, βέβαια, δεν υπήρχε περίπτωση επανασύνδεσης. Είχε σπάσει το γυαλί κατά τον Αριστίδη. Νομίζω ότι είχε σπάσει το γυαλί όχι από μέσα του. Θα θεωρούσε ότι εκείνη αποκλείεται να τον ήθελε ακόμη, όπως και εκείνη... Φεύγοντας, άφησε αυτό το μήνυμα ότι εγώ σε σκέφτομαι, λες, αποκλείται να με σκέφτεσαι. Και αυτό είναι το τραγικό της όλης ιστορίας, ότι ποτέ δεν είχα σταματήσει ο ένας να σκέφτονται τον άλλον, ποτέ δεν είχα σταματήσει να μελετούν ο ένας τον άλλον, να επικαλούνται ο ένας τον άλλον, αλλά δεν τα κατάφεραν να το βιώσουν. Να υπάρχει ο ένας τον άλλον μέσα στη σκέψη, στη ψυχή, στον κόσμο του άλλου, να αναμετράται η κάθε κίνηση του καθενός με τη μεγάλη αγάπη, με αυτό που είχαν βιώσει, και να μην μπορούν να ξαναζήσουν τον έρωτα όπως θα ήθελαν να το ζήσουν, όπως τον έζησαν οι δυο τους, γιατί έμειναν 1,5 χρόνο. Ναι, έμειναν, ναι. Οπότε αυτό τους χάρισε μεγάλη χαρά, μεγάλη ειδονή βίωσαν σε αυτά τα χρόνια, τα οποία ήταν και δύσκολα χρόνια, γιατί ήταν τα φοιτητικά χρόνια, ο Αριστίδης δούλευε όλη νύχτα στη Λάτζα. Ήταν δύσκολα χρόνια, αλλά δεν χάθηκε από αυτό ο έρωτάς τους. Ο έρωτάς τους χάθηκε από τα μυστικά τους, κατά κύριο λόγο. Ναι, αυτό θα σου λέγω, ότι πέρασαν δύσκολα μαζί, αλλά δίλιασαν να ανοιχτούν και να είναι πλήρως ευάλωτοι, να πούν τα πράγματα που τους βαραίνουν, τα οποία στην ουσία δεν ήταν δικά τους λάθη. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είχε κάνει κάτι ούτε η Περσεφόνη ούτε ο Αριστίδης για να ντρέπονται. Ήταν το γνωστό μαρτύρες γονέων παιδεύουσε τέκνα. Ήταν πράγματα που ερχόντουσαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, δεν ήταν δικά τους. Έτσι ακριβώς. Και υπήρχαν αυτά τα μυστικά που έχουν να κάνουν με το θάνατο, έχουν να κάνουν με την ασθένεια, έχουν να κάνουν με το φόβο, την προκατάληψη απέναντι στη ψυχική νόσο. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έκαναν τους ανθρώπους να είναι κλεισμένοι μέσα στο καβούκι τους και να έχουν στη ζωή τους, ουσιαστικά να έχουν έναν άνθρωπο, αλλά να μην τον έχουν. Πάντως όλη τους η ζωή, έτσι όπως εμφανίζεται στο βιβλίο, είναι τραγική. Ναι, είναι τραγική. Αυτό. Και να σου πω και κάτι προσωπικό. Ξέρεις ότι παντρεύτηκα πρόσφατα ξανά, για τελευταία φορά. Και έρχομαι στις ευχές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και ο Πάνος και εγώ γνωριστήκαμε λίγο. Εγώ ήμουνα 48 όταν γνωριστήκαμε, αυτός ήταν 51. Τώρα εγώ είμαι 49 στα 50, αυτός είναι 52 στα 53. Και καθόμαστε πολλές φορές και αναλογιζόμαστε τη ζωή προτού γνωριστούμε. Ένα χαρακτηριστικό της σχέσης μας, το οποίο μου δίνει και τη βεβαιότητα ότι είναι η τελευταία φορά που παντρεύουμε, είναι ότι έχουμε μιλήσει για τα πάντα. Δεν κρατάμε τίποτα μυστικό. Έχουμε μιλήσει ακόμη και για τα πιο ντροπιαστικά κομμάτια του εαυτού μας, ακόμα και τις πιο σκοτεινές σκιές του εαυτού μας. Τις έχουμε μοιραστεί από την αρχή, γιατί ίσως στην ηλικία που είμαστε, ίσως λόγω της δουλειάς που κάναμε τον εαυτό μας προτού γνωριστούμε, γνωρίζαμε ότι δεν μας έπαιρνε να έχουμε ξανά μια σύνδεση η οποία να μην είναι αυθεντική. Λοιπόν, και πολλές φορές έχουμε συζητήσει το εξής. Τι θα γινόταν αν γνωριζόμασταν στην δεκαετία των 20. Υπάρχει ένα κομμάτι μας που λέει τι ωραία να γνωριζόμασταν τότε, οπότε δεν θα υπήρχαν οι άλλες σχέσεις, δεν θα υπήρχαν οι άλλοι γάμοι, γιατί και αυτός είχε δύο γάμους προηγουμένως κι εγώ. Και θα γλιτώναμε ταλαιπωρία και θα ήμασταν ευτυχείς και ευδαίμονες. Και ένα άλλο κομμάτι μας λέει, αν γνωριζόμασταν τότε, θα μπορούσε αυτό το τέριασμα που έχουμε τώρα να μην το αντιλαμβανόμασταν τότε. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε κάνει δουλειά με τον εαυτό μας, να κατέστρεφε
τη δικιά μας τη σχέση και μετά να μην ήμασταν ικανοί ποτέ ξανά να έχουμε μια δεύτερη, μια τρίτη ευκαιρία. Ενώ με αυτόν τον τρόπο που γνωριστήκαμε προς το τέλος, στη μέση της ζωής μας, ότι μας δίνει, μπορέσαμε βλέποντας έναν αυθεντικό άνθρωπο να τον εκτιμήσουμε. Ίσως το τραγικό της Περσεφόνης και του Αριστίδη να είναι ότι γνωρίστηκαν πολύ νωρίς. Και γι' αυτό όταν έρχεται ο Άλκης και ρωτάει τη συμβουλή του, του Αριστίδη, για κάτι αντίστοιχο, του λέει κάνε το. Δηλαδή στην ουσία εκεί πέρα λέει στον Άλκη, δεν λέω ποιος είναι ο Άλκης, θα δεις το βιβλίο, λέει στον Άλκη μην κάνεις το λάθος που έκανα εγώ, που είχα μπροστά μου τον άνθρωπό μου και δεν τον άρπαξα να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω, τον κρατήσω σφιχτά. Ακριβώς. Το κατάλαβα αυτό, ε. Ότι... πάει ο Αριστίδης, κακίζει τον εαυτό του για όλη αυτή την ιστορία και για την ενοχή που κουβαλάει βέβαια, αλλά και για το ότι δεν τόλμησε να ανοιχθεί στην Περσεφόνη. Ναι. Η Περσεφόνη κακίζει περισσότερο τον εαυτό της, γιατί θαυμάζει το χαρακτήρα του Αριστίδη. Θέλει να φτάσει στο επίπεδο το δικό του, αισθάνεται ότι μειονεκτεί, το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο, ότι κουβαλάει το βάρος της γενιάς της και φοβάται ότι δεν θα είναι αντάξια του έρωτα του Αριστίδη. Και αυτό την κάνει να είναι κλεισμένη στον εαυτό της. Αυτό σαμποτάρεται πολύ, Περσεφόνη. Αυτό σαμποτάρεται. Αυτό σαμποτάρεται, το οποίο όμως είναι πολύ εύκολο να το κατανοήσουμε, άμα λάβουμε υπόψη μας την εποχή που συμβαίνει αυτή η γνωριμία, τη θέση της γυναίκας στην εποχή που συμβαίνει αυτή η γνωριμία. Ο Αριστίδης είχε την ευλογία να το μεγαλώσει η Ζαμπία, η οποία ήταν μια γυναικάρα που ήταν εξαίρεση στην εποχή, η γυναίκα που τον, τα πρώτα 6 χρόνια που τον μεγαλώσε. Δηλαδή είχε μια πολύ δυνατή γυναίκα, αυθεντικά δυνατή και ολοκληρωμένη γυναίκα, να τον... να το βοηθήσει να μπει στη ζωή, ενώ η Περσεφόνη είχε μία μητέρα η οποία ήταν... Δεν είχε μητέρα. Και είχε μία γιαγιά η οποία δεν ήταν η Ζαμπία, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία εποχή που η θέση της γυναίκας ήταν κατώτερη της θέσης του άντρος. Ξεκάθαρα κατώτερη, δηλαδή δεν είναι όπως σήμερα που υπάρχει μεν ο μισογυνισμός, υπάρχει ακόμη πατριαρχία, μπορεί όμως κάποια κορίτσια να είναι ευλογημένα να γεννηθούν σε οικογένειες που να υπάρχει ισότητα. Δεν μπορούσε να υπάρξει ισότητα εκείνες τις εποχές και ο Αριστίδης μεγάλωσε σε γυναικοκρατούμενο σπίτι για να βιώσει τη δύναμη τη γυναική. Άρα τη γυναική της δύναμη Περσεφόνη δεν την βίωσε, δεν τη διδάχτηκε, ούτε η γιαγιά της είχε δύναμη, ούτε η μάνα της. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Άρα και η έκταση, η Περσεφόνη πολλά κατάφερε. Αν θα σκεφτεί κάποιος το κομμάτι αυτό ότι ερχόταν από ένα χώρο που η γυναίκα ήταν πολύ υποβαθμισμένη. Και έχουν και αυτά τα, είναι και αυτό το ζήν και το ζέν, ότι ο Αριστίδης είναι ένα αγόρι που γεννιέται σε μια γυναικοκρατούμενη οικογένεια, δεν γνωρίζει άλλο άνδρα από την οικογένεια εν ζωή. Και η Περσεφόνη γεννιέται ένα κορίτσι σε μια οικογένεια που δεν υπάρχει άντρας. Και δεν υπάρχει και μητέρα ουσιαστικά. Ναι. Υπάρχει μια γιαγιά η οποία είναι, ρε παιδί μου, καλύτερα. Ναι, μια γιαγιά με τις αρχές παραδοσιακές. Ναι, η οποία όμως και την κόρη της την καταδικάζει ουσιαστικά η γιαγιά. Καταδικάζει την κόρη της. Και στην Περσεφόνη βήμα τι. Και θίγεις το πολύ βασικό ζήτημα της γυναικείας θέσης σε μια κοινωνία παραδοσιακή ελληνική πατροπαράδοτη, όπου θέλει τη γυναίκα όταν χειρέψει να προσέχει πάρα πολύ για την τιμή τη δική της και των παιδιών της και να μην λαμβάνει καθόλου υπόψη τη δική της γυναικεία υπόσταση. Άρα η γιαγιά της Περσεφόνης αρνήθηκε τη δική της γυναικεία φύση, εγκλημάτισε έναντι της γυναικείας φύσης της κόρης της και πήγε ακόμη πιο πέρα, δηλαδή είναι και την εγγονή της, να τη στερήσει και να στερήσει και από την εγγονή της το βίωμα της μητρότητος, όπως το δικαιούνται, έστω και βασανίζοντα, ρε παιδί. Είναι πολύ
τη χαρά της μητρότητας. Της τη στέρισε. Ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν πολύ κακιά η γιαγιά της Περσεφόνης. Ενώ η γιαγιά του Αριστίδη ήταν, πιο, ήταν ωραίος. Παρόλο που και εκείνη έκανε λάθη. Και εκείνη κράτησε μυστικά. Τα παραδέχεται όμως. Ναι, ναι, εκείνη τα παραδέχεται. Ναι. Εκείνο το κομμάτι που η γιαγιά του... Η νεκρή γιαγιά του το Αριστίδη παραδέχεται τα λάθη της. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βγάζει πολλές αλήθειες εκείνο το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, διάβαζα το πρωί το βιβλίο και μου το παίρνει ο Πάνος από τα χέρια και μου λέει να διαβάσω, να διαβάσω. Και μου λέει, τι παράξενη γραμματόσυρα είναι αυτή. Του λέω, έχει γράμματα μέσα το βιβλίο. Κλείστο, δεν το διαβάζω από το τέλος. Πρέπει να φτάσεις για να καταλάβεις το γράμμα. Πρέπει να διαβάσεις όλο το story. Μου πας κατευθείαν στο γράμμα. Κλείστο. Θα το πάρεις με. Έχεις μέσα δύο γράμματα. Έχεις. Έχω δύο γράμματα. Το ένα της γιαγιάς Ζαβίας και το άλλο της Περσεφόνης. Ναι, με... είναι η κάθαρση της Περσεφόνης. Ναι, ναι, ναι. Είναι η κάθαρση. Η Περσεφόνη που μιλάει για τον εαυτό της. Ενώ μέχρι τότε η Περσεφόνη δεν μιλούσε για τον εαυτό της. Η Περσεφόνη υπήρχε μέσα από τον Αριστίδη, ο οποίος την είχε θεοποιήσει ουσιαστικά. Την έβλεπε σαν το όριο στο οποίο θα έπρεπε να φτάσει κάποια γυναίκα για να σταθεί δίπλα της. Που καμία δεν μπορούσε να φτάσει κατά τον Αριστίδη πάντα την Περσεφόνη. Ένας έρωτας ιδανικός, ανέφικτος όμως, προδομένος αισθάνεται και ο Αριστίδης και η Περσεφόνη από όλη αυτή την ιστορία. Πληγωμένοι και οι δυο αφάνταστα. Και ο Αριστίδης αγωνιά όλη την περίοδο, σε όλη τη φάση της ζωής του και αγωνίζεται να βρει την Περσεφόνη έστω μέσα από κάποιες λέξεις. Έστω μέσα από τα χρώματα, επειδή ζωγραφίζει τώρα. Ναι. Και δεν είναι τυχαίος ο τίτλος του βιβλίου «Ένα πορτρέτο για την Περσεφόνη» και η κάθαρση επέρχεται μόλις τελειώνει το πορτρέτο. Έχει ζωγραφίσει πορτρέτα και πορτρέτα, πλάσματα και τοπία, αλλά μέχρι να ζωγραφίσει την Περσεφόνη δεν τα καταφέρνει να ξεφύγει από το αένο κυνήγι. Δηλαδή με το που τη ζωγραφίζει το εμφανίζεται με ένα καρμικό, με ένα συμπαντικό τρόπο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το πίνακα. Ο πίνακας είναι το αγαπημένο συντρόφο μου, ο Παναγιώτη Τζαβέλα, τον οποίο έχω χάσει 12 χρόνια πριν. Και είδα ότι έχεις αναρτήσει στο Facebook κάποιους πίνακες από κάποιους ζωγράφους οι οποίοι είπες... Τώρα να το βρω. Ναι. Θέλω να μας πει. Πες μας, ναι. Γιατί το έβλεπα χθες και λέω wow. Δεν έχω καμία σχέση με τη ζωγραφική. Δεν μπορώ ούτε μία γραμμή. Έχεις μεγάλη αγάπη όμως για τη ζωγραφική, το οποίο είναι στενότατη σχέση. Επειδή έζησα δίπλα στο Τζαβέλα και ξυπνούσα το πρωί και μαγευόμουν από τα χρώματα, από την ομορφιά αυτή που έβλεπα, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ήταν κάτι φανταστικό να ξυπνώ το πρωί και να βλέπω έναν καινούριο πίνακα, ας πούμε, στημένο απέναντί μου, αντί για καλημέρα. Ήταν ωραίο βίωμα. Μου χάρισε πολλά. Έχω αγάπη για τη ζωγραφική και περιγράφοντας πίνακες για να εκφράσω συναισθήματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ήρωες. Ας πούμε, στην περίπτωση του Άλκη, ζωγράφισα έναν καταρακωμένο πατέρα και μία παγωμένη ουσιαστικά μάνα. Αυτούς τους ανθρώπους, τους ζωγράφους, παρουσίασα, τους περιέγραψα, έχοντας υπόψη μου κάποιους πίνακες ζωγραφικής, τους οποίους αναρτώ τώρα. Αναρτώ πίνακες, τους οποίους έχω περιγράψει στο βιβλίο. Μην έχοντας καμία σχέση με τη ζωγραφική. Τους έχω περιγράψει σε γενικές γραμμές, εννοείται, όχι λεπτομέρειες που δείχνουν τεχνική γνώση κλπ.
δεν έχω γνώση ζωγραφικής. Δεν αγάπη για, έχεις αγάπη για τη ζωγραφική, όμως έχεις αγάπη για την τέχνη, έχεις αγάπη για, το, για τις ιστορίες που λένε οι ζωγραφικοί πίνακες και λένε τα έργα τέχνης. Ο Τζαβέλλας ήταν ζωγράφος... Όπως ο Αριστίδης, ερασιτέχνης, όπως ο Αριστίδης. Εντελώς ερασιτέχνης. Όπως ο Αριστίδης, όπως η Ζώε. Ναι, το κομμάτι του ζωγράφου Τζαβέλλα έχει περάσει στον Αριστίδη ζωγράφο. Αυτό το κομμάτι, ναι, είναι πολύ δικό μου. Εννοώ δικό του δικό μου. Και τι ωραίο αυτό το κομμάτι που λέει ο Αριστίδης. Άστι να πει τον εαυτό της Ζώε, αντί ζωή. Δηλαδή, τι ωραίο που είναι το πέρασμα από το παλιό στο νέο, από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη και το πάντρεμα. Και ουσιαστικά... Και ουσιαστικά... το να μην πνίγει τον άνθρωπο. Η μάνα έπνιγε την κόρη επειδή ήθελε να μοιάζει στη ζωή, επειδή λάτρευε τη ζωή. Όμως ο Αριστίδης, όντας γιος της ζωής, είχε πολύ ανοιχτό μυαλό. Και της είπε, άστι να έχει τον δικό της τρόπο ζωής. Και όμως με εκείνο το κορίτσι με τη Ζώε ήταν πιο συνδεδεμένος. Όταν αυτή έγινε Ζώε και ήταν ο αυθεντικός της εαυτός και μπορούσε να... Άρα όλο το βιβλίο έρχεται να συνηγορήσει στο ότι αν δεν βρούμε μέσα μας τη δικιά μας την αλήθεια, αν δεν παραδεχθούμε στον εαυτό μας τα δικά μας ανίποτα, και αν δεν τα μοιραστούμε με τον σημαντικό άνθρωπο ή με τους σημαντικούς ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να συνδεθούμε, δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε από την μελαγχολική, ρομαντική, τραγική ονειροπόληση στην βίωση, την ουσιαστική βίωση της σύνδεσης και της αγάπης. Γι' αυτό χρειάζονται οι ψυχολόγοι, Θέκλα, για να μας λύνουν τέτοια προβλήματα και να μας... ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι αλήθεια αυτό, πραγματικά. Με κράτησε σε πάρα πολύ έτσι, προσοχή και γρήγορση στο βιβλίο. Το βλέπα και όνειρο χθες το βράδυ, γιατί το άφησα στην πέση χθες το βράδυ και ξυρέχισα το πρωί. Ονειρεύτηκα και στο βιβλίο. Εννοείται ότι θέλω να πάω σε όλα τα μέρη που περιγράφεις. Είναι μέρη τα οποία έχεις ζήσει, έχεις επισκεφτεί, είναι μέρη που έχεις εργαστεί, δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν. Είναι απολυγείο. Ήμουν τα δύο πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής μου καριέρας εκεί και πέρασα στα Κύθηρα, αλλά τα Κύθηρα τα ζήσαμε πολύ περισσότερο με τον Τζαβέλλα, με τον σύντροφό μου. Πήγαμε, απολαύσαμε, περάσαμε από Μυλοπόταμο, είδαμε τη Σεμπρεβίδα, όλα τα σχετικά. Ενώ από τη Νεάπολη φτάναμε μέχρι την Αγία Πελαγία απέναντι, πηγαίναμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Μητυριώτισσας. Και φτάνουμε μέχρι εκεί. Το καψάκι, εγώ, που είναι το πιο γοητευτικό κομμάτι των Κυθύρων, το γνώρισα με το κύδρομο. Πόσα χρόνια ήσασταν μαζί με τον Τζαβέλλα? Ήμασταν παντρεμένοι 15 χρόνια, αλλά σαν γνωριμία είχαμε ξεπεράσει τα 20. Wow. 20 χρόνια, 20 χρόνια. Γνωριμίας. Με καθόρισε σε μεγάλο βαθμό. Ο σύντροφός μου ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο, ανοιχτό μυαλό, ψύχρεμος πολύ, ολίδια ψυχραιμία. Πράγματα που εγώ δεν τα είχα, με φαντασία πλούσια, αγαπούσε τα χρώματα πολύ, δεν ήξερε να σχεδιάζει, ήταν αυτοδίδακτος. Τα χρώματα ήταν ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόταν. Πώς και διάλεξες αυτό για το εξώφυλλο? Το διάλεξα πρώτα γιατί μου αρέσει πολύ. Στη συνέχεια, επειδή υπάρχει μία ηρωίδα, σε εισαγωγικά στο βιβλίο, η Φώκια. Η Φώκια, ναι. Ναι. Είναι όχι ζωντανό πλάσμα. Είναι μυθικό. Είναι έργο τέχνης η Φώκια. Ναι, ναι. Εκείνες τις μορφές που ήταν σκαλισμένες σε βράχους. Φανταστική βέβαια, δεν υπάρχει εδώ. Υπάρχουν τέτοια έργα τέχνης πρώιμης εποχής στη Νότια Γαλλία και στην Ισπανία. Το διάβασα. Φαντάστηκα λοιπόν αυτή τη Φώκια και υπήρχε το θαλασσινό στοιχείο. Εν τω μεταξύ η Περσεφόνη στη συνείδηση του Αριστίδη κάποια στιγμή ενώθηκε με τη Φώκια.
Ναι. Μιλούσε ο Αριστίδης με τη Φώκια. Πρώτα-πρώτα μιλούσε όλος ο συνοικισμός με τη Φώκια, γιατί είχε την αίσθηση ότι ήταν ζωντανό πλάσμα και βοηθούσε τους ναυτικούς, οι οποίοι βρίσκονταν κάποιες αντιγοργόνα, ας πούμε. Λοιπόν, ο Αριστίδης συνέλαβε κάποια στιγμή τον εαυτό του να μιλάει στη Φώκια, χρησιμοποιώντας το όνομα Περσεφόνη. Αυτό το διάβασα, αλλά δεν το πιάσα. Δεν το πιάσα αυτό. Τρόμαξε όταν συνειδητοποίησε αυτή τη σύνθεση. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο αυτό. Όχι, πρέπει να είναι πιο κάτω. Δεν θυμάμαι ακριβώς το κεφάλαιο. Μπορεί να είναι και στο πρώτο. Στο πρώτο πρέπει να είναι, στο πρώτο. Μπορεί να είναι και στο πρώτο. Στο πρώτο, γιατί να σου πω, είχα διαβάσει το πρώτο και το δεύτερο, το είχα διαβάσει πριν 3 εβδομάδες, μου λες ήρθε το βιβλίο, και τα υπόλοιπα τα διάβασα χθες και σήμερα. Οπότε δεν το θυμάμαι αυτό καθαρά, οπότε δεν αποκλείται να το είχα διαβάσει χθες και σήμερα, θα το θυμόμουν. Ναι, και η Περσεφόνη ήταν μια πόρτα που την ήθελε κλειστή. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησε ότι συνέδεσε τη Φώκια με την Περσεφόνη, τρόμαξε αρχικά και στη συνέχεια γλύκανε, και η Φώκια έπαιξε έναν ρόλο γαλινευτικό, θα έλεγα. Δηλαδή, γαλήνευε η ψυχή του επικοινωνώντας ζωντανά με τη Φώκια, γιατί η Φώκια ήταν άψυχη μεν, στη συνείδηση όλων όμως ήταν ζωντανό πλάσμα, πέρασε αυτό και στον Αριστίδη, και διαρκώς αναφερόμενο στη Φώκια ξυπνούσε η Περσεφόνη μέσα του, συνέχεια. Χωρίς να λείπει ποτέ, γιατί η Φώκια ήταν δίπλα του πάντα. Την άκουγε κάθε βράδυ να θρυνεί. Γιατί δεν πήγε να της μιλήσει όσες φορές συναντήθηκαν από μακριά? Όχι, δεν πήγε. Γιατί δεν πήγε? Και για μένα ερώτημα είναι αυτό. Γιατί δεν πήγε? Έπλασα έτσι την ιστορία. Εγώ θα ήθελα να πάει. Είναι γι' αυτό λέω. Γιατί δεν είχε... Να σου πω όμως κάτι. Επειδή... Αν πήγαινε, θα τέλειωνε η ιστορία μου. Το πρώτο. Το δεύτερο, έπλασα έτσι την ιστορία, γιατί σε κάποιο βαθμό υπάρχει ένα κομμάτι δικό μου στην Περσεφόνη. Το κατάλαβα. Δεν νομίζεις ότι δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Κοίταξε, είναι αυτοπροσωπογραφία κάθε έργο, οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Ναι. Όχι ακριβώς. Ενέχει πολλά στοιχεία. Κάποια στοιχεία, ναι, σίγουρα. Εσύ ως Περσεφόνη και ο Τζαβέλλας ως Αριστίδης ήσασταν μαζί. Είμαστε μαζί. Ήσασταν μαζί. Άρα εσύ το βίωσες αυτό. Οπότε γιατί δεν λυπήθηκε. Να μην είμαστε τόσο απόλυτοι. Ως μέρος της Περσεφόνης εγώ και ως μέρος του Αριστίδη, ο Βαβέλλας, ναι, είμαστε μαζί. Ενώ ότι εσύ βίωσες, ρε παιδί μου, την αυθεντική συντροφικότητα, και το έχουμε συζητήσει με την Αρετή, έχουμε γνωριστεί εδώ και κάποια χρόνια και έχουμε αγαπηθεί. Και είχε ένα χρόνο πριν που είχαμε πάει και είχαμε καθίσει εκεί στο πεδίο του Άρεως και μιλήσαμε έτσι αρκετά. Και αυτό που η εικόνα που έχω για σένα και σε σχέση με τον Τζαβέλλα είναι ότι ευτύχησες, ρε παιδί μου, αξιώθηκες να βιώσεις κάτι πολύ αυθεντικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό και μόνο, η αυθεντική σύνδεση, η ουσιαστική σύνδεση με τον Τζαβέλλα, κάνει νόημα για όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είμαι ευγνώμων. Νόημα το δοτή και το πριν και το μετά, και δεν είναι τυχαίο που έχεις τον πίνακα του στο εξώφυλλο και κάθε φορά που αναφέρεσαι σε αυτόν, αναφέρεσαι με μια γλυκύτητα έτσι σχεδόν μητρική, θα έλεγα, ερωτική και μητρική ταυτόχρονα, το οποίο εμένα μου αφήνει έτσι μια πολύ γλυκιά επίγευση ότι βίωσες την αγάπη. Ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς αυτό είναι. Οπότε δεν ήταν κρίμα αυτή και εμένα περισσότερο. Λέωνα, κοίταξε να δεις, μην ξεχνάς και την παιδεία που έχω εγώ, την κλασική. Οπότε η τραγωδία είναι κομμάτι της ζωής. Δεν μπορούσε να μην βγει ένας κλασικός αρχαίος τραγικός από μέσα σου, δεν γινόταν. Όμως θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο
Εγώ το συστήνω το βιβλίο να το διαβάσουν όλοι. Και από τους ανθρώπους που έχουμε εδώ στο κανάλι, συστήνω να το διαβάσουν και άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε σχέσεις σας ζωής, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με το λεγόμενο limerence που εξήγησα προηγουμένως, τι είναι ο άτοπος, έντονος, ερωτικός μυρικασμός. Είναι ένα βιβλίο το οποίο άμα το διαβάσεις με προσοχή, μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι η πραγματική ζωή δεν βρίσκεται στην ονειροπόληση, αλλά στην πράξη. Και το λέει η αρετή ξεκάθαρα μέσα από το βιβλίο. Σε εκείνη τη φράση που σας διάβασα, που θα την ξαναδιαβάσω, η Άζερ μάθαινε πως αγάπη χωρίς ισότητα δεν υπάρχει και ο Αριστίδης επιτέλους έμαθε ότι η αγάπη δεν ζει χωρίς την αλήθεια. Και αυτό που λέμε στο κανάλι πάρα πολύ συχνά, ξέρω ότι δεν έχεις χρόνο να παρακολουθείς όλα τα βίντεο, αλλά καμιά φορά βλέπεις και κανένα βίντεο. Αυτό που λέμε στο κανάλι. Έβαλες εντωμεταξύ και τη γάτα μέσα. Την έβαλες και τη γάτα. Την έβαλες. Γιατί είναι γατάνθρωπος η αρετή. Γατάνθρωπος. Έβαλες και τη γάτα. Βρήκες τρόπο και την έβαλες τη γάτα. Λοιπόν. Η οποία ήταν και έβαλες και το ότι ο γάτος διαφεντεύει τον άνθρωπο. Η γάτα επίπισταν τα... Λοιπόν. Διαφεντεύει η γάτα. Έχουμε εδώ μια πριγκίπισσα που σε κοιτάει. Κοιτάει έτσι. Τη βλέπεις? Ναι. Τη βλέπεις πως κατοπτεύει τη συνέντευξή μας, τη συζήτησή μας? Είναι εκεί στο ονειχοδρόμιο, πώς το λένε αυτό? Είναι η Ολίβια, γεια σου. Αυτή είναι η Ολίβια, η οποία παρακολουθεί με πολύ προσοχή. Για τους ανθρώπους του κανάλι, θεωρώ ότι που έχουν τα δικά τους ζητήματα. Καταρχάς για τους ανθρώπους οι οποίοι λένε πότε εγώ επιτέλους θα ζήσω την αγάπη. Γιατί εγώ δεν έχω ένα μεγάλο έρωτα στη ζωή μου. Γιατί δεν έχω τη συνδεσιμότητα. Γιατί δεν παντρεύτηκα. Γιατί δεν έκανα πράγματα που έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό που λέμε ότι αν δεν τα βρεις με τον εαυτό σου, αν δεν κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, αν δεν απαντήσεις εσύ ο ίδιος στα δικά σου εσωτερικά ερωτήματα, αν δεν μάθεις την ιστορία σου, είναι πολύ βασικό το στοιχείο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, που είναι, διατρέχει όλη την ιστορία, το ότι αν δεν μάθεις από πού έρχεσαι, δεν θα μπορέσεις να βρεις το δρόμο για να πας εκεί που θες να πας. Δηλαδή ο Αριστίδης, αν δεν πήγαινε εκείνο το ταξίδι στα Κύθυρα, δεν θα μπορούσε να συνδεθεί ουσιαστικά με τον εαυτό του, να μπορέσει να απελευθερωθεί και να μπορέσει να αρχίσει να βιώνει. Την Άζερ τη γνώριζε πριν τα Κύθυρα, αλλά μετά τα Κύθυρα την είδε. Για παράδειγμα. Ναι, είναι αλήθεια. Τα Κύθρα ήταν ταξίδι αυτογνωσίας για τον Αριστίδη. Ήταν ταξίδι μεγάλης αυτογνωσίας και εκεί γνώρισε τις ρίζες του. Τόλμησε να γνωρίσει τις ρίζες του. Και κουβαλούσε πολλούς κόμπους μέσα του Αριστίδη. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Γιατί είχε και Ζαμπία μυστικά. Είχε και η Ζαμπία μυστικά, αυτά που θεώρησε ότι δεν... Και να σου πω και κάτι για τη Ζαμπία, αυτά που θεώρησε ότι δεν έπρεπε να μοιραστεί με το παιδί, για να μην το τραυματίσει και να έχει το παιδί ανέμελα παιδικά χρόνια, στο τέλος μπορεί να σκότωσαν την ίδια, εξού και η ασθένεια που έφυγε από τη ζωή νωρίς, και όντως να τραυμάτισαν το παιδί και χωρίς εξήγηση. Σε κάποιο σημείο, αν θυμάσαι, ο Αριστίδης, εκεί που πάει στο ορφανοτροφείο και είναι χαμένο, τρελαμένο, δεν ξέρει τι του γίνεται και τον παίρνει η Ευτέρπη με το χέρι το ζαχαρωμένο που μύριζε ζάχαρη και του μιλάει χωρίς να καταλαβαίνει αυτό τι ακριβώς του λέει, μιλάει ψιθυριστά στη Ζαμπία και της λέει «Μου λείπουν οι ιστορίες σου και με έκλεισες έξω από τον κόσμο και είμαι ορφανός και πρόσφυγας». Ο Αριστίδης νιώθει μικρός όν πόσο σκληρά είναι αυτά τα οποία θα βιώσει και βέβαια εμέσως πριν σαφώς αποδίδει την ευθύνη στη Ζαμπία. Μα είχε η Ζαμπία την ευθύνη, ρε μάνα μου, γιατί αν η Ζαμπία ανοίγει το στόμα της να του πει... Το κατάλαβε αυτό. Ναι. Αν άνοιγε το στόμα της να πει στον Αριστίδη εκείνα που του γράψε στο γράμμα για να το βρει εκ των υστέρων, μπορεί να μην αρρώστενε και να ζούσε. Ακριβώς. Και να μην χρειαζόταν ο Αριστίδης να πάει στα έξι του στο ορφανοτροφείο. Ξέρεις, μερικές φορές
γνωρίζεις τη δικιά μας την ιστορία της αναδημιουργημένης οικογένειας και ότι τα παιδιά μου τα μικρά γνωρίζουν, βεβαίως γνωρίζουν ότι δεν είμαι η βιολογική τους μάνα, γνωρίζουν ότι η βιολογική τους μάνα έχει πεθάνει από καρκίνο 5 χρόνια πριν, το γνωρίζουν. Μερικές φορές όταν μιλάμε εδώ στο κανάλι και αναφέρομαι σε αυτό, μπορεί να μου γράψει κάποιος στα σχόλια, μα είναι σωστό να λες μπροστά στα παιδιά ότι η βιολογική τους μητέρα πέθανε από καρκίνο, και λέω είναι βεβαίως και είναι σωστό. Και το βίωσαν και το γνωρίζουν και έτσι δεν υπάρχουν μυστικά τα οποία να τους διαταράξουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους. Βλέπε, Άλκης, που το έχεις και αυτό μέσα. Την ώρα που διάβαζα για τον Άλκη και το πώς με κάθε φυσικότητα αντέδρασε το παιδί όταν έμαθε τα μυστικά που του έκρυβα. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα, ναι, γι' αυτό πρέπει τα δικά μας τα παιδιά και καλά κάνουμε που δεν τους... Κρατάμε τη μνήμη ζωντανή, ρε παιδί μου, για τις ρίζες του, για την ιστορία τους. Πολύ σωστό. Δεν λέμε, δεν θα μιλήσετε καθόλου για το τι έγινε πριν. Η ζωή μας ξεκινάει από τότε που ενωθεί. Όχι. Και το πριν υπάρχει και το τώρα υπάρχει και το μετά θα υπάρξει. Αλλά είναι ιστορία. Και ξέρεις, εγώ αρετή έψαξα να μάθω και την ιστορία της Μακαρίτισσας της πρώτης τους μάνας. Έψαξα να τη μάθω. Ναι. Για να μπορώ να τους την αφηγηθώ και τώρα όταν με ρωτάνε και μετά. Έκανες πολύ καλά, νομίζω. Ναι. Σχετικά με την ιστορία του Άλκη, πρέπει να σου πω ότι είναι αληθινό βίωμα αυτό. Το κατάλαβα. Το έχω βιώσει, σου το έχω πει. Το έχω βιώσει πώς έτρεχε ένας συμμαθητής μας σε ένα ρέμα τρελαμένο στην κυριολεξία, γιατί κάποιος από το χωριό του αποκάλυψε ότι δεν είναι γιος αυτόν που θεωρούσε γονείς του. Και όλη η τάξη τρέχαμε πίσω του αλαφιασμένοι, γιατί φοβόμασταν ότι θα πάθει κάτι κακό. Αυτό μετέφερα στο κεφάλαιο με τον Άλκη και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πιστικό αυτό το κεφάλαιο. Είναι αυθεντικότατο. Όλα είναι αυθεντικά. Όλα είναι αυθεντικά. Λοιπόν, είπες το χωριό σου. Γεννήθηκες σε ένα χωριό κοντά στη Λάρισα, Πυργετός. Στον Πυργετό Λαρίσης. Είσαι φιλολόγος. Έχεις εργαστεί στην ελληνική επαρχία και σε πολύ όμορφες περιοχές που περιγράφεις, ναι. Είμαι Πολυβιών Λακωνίας και στο Κρανίδι 2 χρόνια και μετά εδώ στη Νέα Ιωνία, σταθερά. Η Αρετή ζει στην Αθήνα, στο κέντρο των Αθηνών. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν αυτό το πράγμα το πρωί, ότι είναι αναζωογονητικό να διαβάζεις, δεν είναι απλώς ζωηρό, είναι και αναζωογονητικό, να διαβάζεις ένα βιβλίο το 2024, το οποίο να μην διαδραματίζεται στο κλινονάστι, το μίζερο, το σκοτεινό, το γεμάτο τσιμπέντο, ότι είναι ξέρεις, είναι σύγχρονη η ελληνική λογοτεχνία, αλλά διαδραματίζεται στην περιφέρεια, εκεί που είναι οι πραγματικές ομορφιές. Δεν υποτιμώ την Αθήνα, αλλά φτάνει με τα βιβλία που έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, με τους γκρίζους δρόμους, με τα τζιμέντα. Να σου ανοίξει όλους ορίζοντες. Να συνταξιδέψεις. Να θες... Ναι. Να θες να πας. Εγώ τώρα θέλω να πάω να επισκεφτώ τα μέρη που έχεις περιγράψει. Και καλά θα κάνεις. Δηλαδή προκαλείς τον αναγνώστη, προσκαλείς τον αναγνώστη να δει ομορφιές μέσα από τη δική σου... Μέσα από τη δική σου λογοτεχνική ματιά που ζωγραφίζεις με λέξεις σαν άλλους πίνακες. Άρα είσαι ζωγράφος, Τροποντίνα. Η λαχτάρα μου και το όνειρό μου είναι να γράφω όπως ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι. Γράφεις. Να γράφω με χώματα, το γράφεις. Πρώτο. Γράφεις. Και το δεύτερο, πρέπει να σου πω ότι έχω γευτεί αυτές τις μέρες συγκίνηση σε μεγάλο βαθμό από τους μαθητές μου. Τα παιδιά που είχα πριν από μισό αιώνα στην Άπολη Λακωνίας, πώς πήραν είδηση μας μέσω του Facebook και της ανακοίνωσης της κυκλοφορίας του βιβλίου ότι κυκλοφορεί. Και... Το οποίο ξεχάσαμε να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όστρια, ας το πούμε γι' αυτό. Πρέπει. Οπωσδήποτε πρέπει. Λοιπόν, και έχω δεχτεί τόσο πλούσια αγάπη. Έχω δεχτεί μηνύματα τα οποία μου θυμίζουν πράγματα που εγώ δεν θυμάμαι. Όταν πήγα εγώ εκεί, ήμουν απειρή, άχρωμη,
απροσπέλαστη ουσιαστικά. Κατά τη γνώμη σου. Κατά τη γνώμη μου αποδεικνύεται. Κατά τη γνώμη σου, ναι. Θα αντιμετωπίσω τα παιδιά. Και τα παιδιά μου λένε, μα ήσουν πολύ κοντά μας. Σε νιώθαμε δική μας. Δεν ήσουν απέναντι. Το έλεγε όλο σου το είναι αυτό. Εκτός από τα λόγια. Εγώ πέρασα την πρώτη χρονιά την εκπαιδευτική μου χωρίς να ανοίξω το στόμα μου σε χαμόγελο. Το φαντάζεστε αυτό? Χωρίς να χαμογελάσω. Που ήταν κάτι έξω από τη φύση μου, εννοείται. Το να μην χαμογελάς. Ακριβώς. Το να μην χαμογελάς. Όχι χρόνια ήσουν την πρώτη χρονιά που διοριστήκες. 23. Ήσουν μικρή. Και εγώ τα πρώτα χρόνια που έχω εργαστεί ως ψυχολόγος, που άρχισα να εργάζομαι ως ψυχολόγος, ντρεπόμουν από την ηλικία μου. Ήθελα να φαίνομαι μεγαλύτερη, γιατί ένιωθα ότι δεν θα με έπαιρνα στα σοβαρά ως ψυχολόγο. Μήπως έπαιξε και αυτό ρόλο σε σχέση με τους μαθητές, όταν πολύ κοντά η ηλικία σας. Βέβαια. Φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν. Ναι. Και έχουν τη δυνατότητα να σε κάνουν να νιώθεις, οι μαθητές εννοώ, να νιώθεις άνετα. Σου δίνουν πίστοση χρόνου. Καταλαβαίνουν, ναι, τους φόβους σου, τους διαισθάνονται. Δεν τους εκφράζουν, δεν τους δηλώνουν, δεν σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Και τώρα ακούω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να διανοηθώ. Και μετά στη Νέα Ιωνία, άλλες αγάπες εδώ, άλλες εμπειρίες, πιο μεγάλοι, πιο έμπειροι, πιο δύσκολα και τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε δρόμο να συνυπάρχουμε και έχουμε μία αγαπητική σχέση η οποία κρατάει ακόμα. Έχω δίκιο. Επέλαση στην εκδήλωση της παρουσίας. Ναι, λοιπόν, η παρουσίαση του βιβλίου είναι το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, δεν είναι? Ναι. Πες μας πού. Στις εκδόσεις Όστρια, στον Πολυχρόνο, στον Πολυχώρο των εκδόσεων Όστρια. Είναι Haven 3, στο πεδίο του Άρεως. Όποιος κατεβεί στο σταθμό Βικτόρια και ανηφορήσει τη Haven, μόλις περάσει την Πατησίων, στο δεξί χέρι είναι το 3. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και πληροφορίες για την παρουσίαση του βιβλίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν αδιαζώσεις. Θα βρω κάποιο τρόπο να έρθω. Το περιμένουμε. Την έκπληξη την περιμένουμε. Ναι, ναι. Δεν με πιστεύετε, πάρτε το βιβλίο, το διαβάσετε. Είμαι σίγουρη ότι όσοι πάρουν το βιβλίο, το διαβάσουν, θα καταλάβουν τη δική μου τη συγκίνηση και τη χαρά. Η Αρετή είναι πολύ αγαπημένος άνθρωπος. Έχει επιμεληθεί με πολύ αγάπη κάποια από τα προηγούμενα, από τα βιβλία που έχω γράψει. Γνωριστήκαμε μέσα από τη δική μου γραφή, γιατί είχε εργαστεί στο παρελθόν η Αρετή ως επιμελήτρια σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Και νομίζω ότι εσύ με γνώρισες μέσα από τα δικά μου γραπτά. Και εγώ τώρα μέσα από το δικό σου. Ήρθε η ώρα. Τη γνώση, εσύ με γνώρισες. Και με άλλους τρόπους, γιατί έχεις αντένες ιδιαίτερες εσύ. Αλλά ολοκληρώνεις τρόπον τεινά ή ένα μέρος, τέλος πάντων. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από εσένα, γιατί πρέπει να το πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μέσα σου, δεν έχεις επαρσή, ούτε αλαζονία. Θα έλεγα, ψάχνω τη λέξη στα ελληνικά, μου έρχεται η λέξη humility στα αγγλικά και έχεις εδώ, είσαι ένας άνθρωπος με εδώ. Δεν είσαι επιρμένη. Επιρμένη ή επαρμένη, ποιο είναι το σωστό? Επιρμένη. Επιρμένη, εντάξει. Δεν είσαι επιρμένη, οπότε μου λέει, αν δεν είναι καλό, να μου το πεις. Το στέλνει το βιβλίο και λέει, όχι επειδή με αγαπάς, να μου πεις. Και λέω, πρέπει να είναι πολύ, πρέπει να είναι και πολύ σπουδαίο βιβλίο για να λέει αυτή. Και πραγματικά είναι εξαιρετική και η έκδοση. Δεν βρήκα ούτε μισή κουτσιαράδα, τίποτα. Εξαιρετικό είναι. Πολύ ωραίο. Και μου αρέσει πολύ και η γραμματοσειρά που έχετε επιλέξει για τα... Για τα γράμματα. Για τα γράμματα, ναι. Ωραία είναι, μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω μια παράγραφο από τη σελίδα 234. Δεν τον πείραζαν τα χρόνια και ό,τι μαζί τους έφερναν. Θωρά,
κόπωση, την αγωνία μπροστά στο αναπόφευκτο. Με αυτά είχε εδώ και πολλά χρόνια συμφιλειωθεί. Τον πείραζε ότι υπήρχε πιθανότητα σοβαρή να φτάσει η ώρα η αναπότρεπτη που θα έπρεπε να ακολουθήσει τον αγγελιοφόρο που δεν έχει πρόσωπο να δεις, φωνή να ακούσεις, αυτόν που δεν λυγίζει ποτέ, να πάει λοιπόν μαζί του, σέρνοντας ακόμα ίδιο Σύσυφος τον Αλκίνο στην πλάτη. Αυτό πονούσε και το αποθούσε. Φοβόταν να το δει κατάματα, μα κάποια στιγμή έπρεπε να το κάνει. Να ελευθερωθεί ή να πνιγήσει τοξικές αναθυμιάσεις τις πράξεις που βάραινε τη ζωή του όλη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό η παράγραφος και την έχω κυτρινίσει, γιατί είναι μία παράγραφος η οποία περιγράφει ακριβώς την έννοια της λύτρωσης και της κάθαρσης. Αυτό περιγράφει και ότι ο άνθρωπος μέχρι το τέλος της ζωής του κουβαλεί κάποια βάρη τα οποία δεν τα επεξεργαστεί, δεν θα τον αφήσουν ούτε καν να φύγει ήσυχα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Α, και στη σελίδα 86, καθαρά περιγράμματα δεν είχαν τα πορτρέτα του Αριστίδη. Δεν έδειχναν οι ζωγραφιές του τίποτε από αυτά που οι δάσκαλοι της ζωγραφικής έλεγαν στους σπουδαστές τους. Εξάλλου αυτός δεν είχε σπουδάσει τη ζωγραφική. Ό,τι του έλεγε ο νους του έκανε, ό,τι είχε η ψυχή του έβγαζε στον καμβά επάνω. Περίπου. Όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, χάος και με τη ζωγραφική. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι μιλούσε με τα χρώματα, φωνή είχαν κι αυτά, λέξεις άλλου τύπου ήταν. Πολύ ωραίο. Καλό τάξιδο να είναι αρετή μου, εύχομαι. Πολύ καλή επιτυχία στις 23 του Νιόβρη 2024 στις 7 το απόγευμα στις εκδόσεις Όστρια, που είναι η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Μου έχεις κάνει πάρα πολλά δώρα, αλλά και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είσαι εκείνη η οποία συμβάλλει τα μέγιστα σε όλη αυτή την ιστορία. Με αγαπάς, έχεις κάνει του κόσμου τα πράγματα. Τίποτα δεν έχω κάνει, εσύ έχεις κάνει για μένα. Χίλια ευχαριστώ στους θεατές σου. Όχι, θα πάνε να το πάρουν το βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι μια γυναίκα η αρετή, η οποία μια ζωή επιμελούνταν βιβλία άλλων συγγραφέων. Και όχι λογοτεχνών, όπως εγώ μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, εγώ δεν είμαι λογοτέχνης. Τα δικά μου τα κείμενα είχαν... Τα κείμενα είναι επιστημονικά. Ναι, ήθελα πολλές διορθώσεις, ρε παιδί μου, λογοτεχνικές, αλλά δεν είχες γράψει το δικό σου. Είναι μεγάλη υπόθεση που γράφεις το δικό σου τώρα. Πώς συγκρατήθηκες τόσο καιρό να μην γράψεις? Πλέγματα διάφορα. Να διορθώνεις τον άλλον, να έχεις μέσα σου τέτοιο πλούτο και να μην τον έχεις. Είναι μεγάλη υπόθεση, να τον πάρεις. Ένα αποστρέτο για την Περσεφόνη, λοιπόν. Η αγάπη είναι εκείνη που σε κάνει να είσαι τόσο ενθουσιώδης και τόσο εκπληκτική. Όχι, κάνεις λάθος. Αν δεν μου άρεσε, δεν θα ήμουν έτσι. Γι' αυτό το διάβασα μέχρι και την τελευταία σελίδα και πριν να μπούμε στο Zoom να μιλήσουμε, γιατί ήθελα να είμαι ρεαλίστρια. Εάν η αγάπη μου με έκανε να είμαι έτσι, δεν θα το διάβαζα. Θα διάβαζα μόνο τις παραγράφους. Καταλαβαίνεις αν κάποιος έχει διαβάσει το βιβλίο, όχι, κυρία Αρετή, Το καταλαβαίνω, κυρία. Να πεις, κυρία Αρετή, ότι το διάβαζα. Το κατάλαβες ότι γνωρίζω όλο το πλότ. Και το δεις που το έχω κυτρινίσει, το έχω κοιμιώσει. Το εκτιμώ αφάνταστα μέσα στα τόσα. Όχι, ήταν υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω και δυστυχώς μέσα σε αυτή τη βιάση της καθημερινότητας δεν έχω το χρόνο να διαβάζω. Οπότε ήταν μεγάλη υπόθεση ότι επιδίωξα να βρω χρόνο να διαβάσω. Διαβάζω πολύ αραιά. Ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου κάθε εβδομάδα. Ενώ τώρα το να διαβάσω ένα βιβλίο σε 3 μέρες ήταν μεγάλη υπόθεση. Και σε ευχαριστώ.
Πολύ καλή επιτυχία και θα τα πούμε και από κοντά στην Αθήνα. 23 Νοεμβρίου είπαμε, στις 7 το απόγευμα, στις εκδόσεις Όστρια, η παρουσίαση του βιβλίου. Μπορείτε να δείτε από κοντά την αρετή, να σας υπογράψει το βιβλίο, να της δώσετε πολλά φιλιά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ για όλα και εσένα και τους θεατές σου. Είτε έρθουν είτε δεν έρθουν. Θα έρθουν. Μπορώ να σου πω και ποιοι θα έρθουν από τώρα. Μπορώ να φανταστώ ποιοι από τους δικούς μας θα έρθουν. Μπορώ να φανταστώ. Λοιπόν. Ωραία, θα εκλαβώ. Σε χαιρετώ. Γεια, γεια.